Είμαστε σε ένα πολύ καλό προνοϊκό κέντρο. Νομίζω έχουμε όλα τα εφόδια για να χτίσουμε και να βάλουμε βάση για τη φετινή χρονιά. Εδώ όλη η ομάδα μπορεί να αποδώσει καλύτερα. Το κλίμα από τώρα αρχίζει να βελτιώνεται. Οι νέοι ποδοσφαιριστές ήδη ξεκίνησαν να μπαίνουν στο κλίμα της ομάδας. Εδώ θα χτίσουμε πάνω στην περσινή χρονιά. Θα δώσουμε όλα, θα βάλουμε βάσει και να μπούμε το δεξί. Πέρσι η ομάδα έδειξε ένα καλό εαυτό. Φέτος ελπιστούμε να χτίσουμε στην περσινή εμφάνιση, να αποδώσουμε καλύτερα και ελπίζουμε να σε μια καλύτερη εμφάνιση στο φετινό πρωτάθλημα. Φέτος έμεινε ο βασικός κορμός της ομάδας, κάτι που τις προηγούμενες χρονιές ίσως και να μην έγινε. Φέτος έμεινε ο βασικός κορμός, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές ήταν και πέρσι. Αυτό θα βοηθήσει και στο κλίμα αλλά και στην αγωνιστική εμφάνιση της ομάδας και στη συνεργασία που θα έχει ο καθένας φερειστής στο γήπεδο. Η ομάδα θα δώσει το 100% της, όπως και πέρσι. Και όσο πιο μακριά φτάσουμε, τόσο καλύτερο. Εντάξει, εδώ νιώθω πιο δυνατός από την περσινή χρονιά. Θα δουλέψω ακόμη περισσότερο για να φανώ πιο έτοιμος και πιο βελτιωμένος στο φετινό πρωτάθλημα. Περιμένουμε την κλήρωση. Θα δούμε ένα προς ένα τους αντιπάλους και ελπίζουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται, όπως το κάναμε και πέρσι, αλλά δυστυχώς για κάποιους λόγους δεν τα καταφέραμε. Μάρος ο Δημητρίου, νιώθει καλά αγωνιζόμενος στο δεξιάκρο της άμυνας? Εντάξει, ο κάθε ποδοσφαιριστής όπου κληθεί να αγωνιστεί πρέπει να δίνει το 100% του. Προσπάθω παιχνίδι με παιχνίδι να βελτιώνομαι και ελπίζω φέτος το πρωτάθλημα να πάρω τις ευκαιρίες μου και να δείξω πιο δυνατός. Όπως όλοι όταν ξεκινούμε έχουμε κάποιο στόχο, όπως ξεκίνησα είχα στόχο να αγωνιστώ στην Ομόνοια. Όταν έφυγα πριν 2 χρόνια έφυγα με σκοπό να δουλέψω σκληρά και να επιστρέψω. Εντάξει, σε αυτό το κομμάτι με βοήθησε υπερβολικά ο προπονητής μου από την αρχή. Με βοήθησε όταν επέστρεψε. Επέστρεψα και εγώ και αν δεν ήταν νομίζω προπονητής, ίσως και να μην, η στόχη μου να μην πετύχαμε. Βασικά ο κόσμος να ξέρει ότι εδώ το προπονητικό team, οι ποδοσφαιριστές και όλη η ομάδα γενικά δίνει τον καλύτερο της αυτό. Πρωί-απόγευμα, δίνουμε τα πάντα.